Τώρα, πάμε Γιάννη μου, να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή για το κόστος της στέγασης που έχει ξεφύγει. Έχουμε μιλήσει για τα ενίκια. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για τη φοιτητική στέγη που πάλι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Πάμε όμως να μιλήσουμε τώρα, υποδεχόμενοι τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να μιλήσουμε, κύριε Μπάκα, για το πρόγραμμα Σπίτι μου. Το πρόγραμμα που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία για νέους μέχρι 39 ετών, για άτοκα δάνεια με εισοδηματικά κριτήρια και για σπίτια ως 150 τετραγωνικά με κόστος ως 200.000 ευρώ και 15 ετίας και πίσω. Λοιπόν, να αναφέρουμε το εξής. Το έφερε η κυβέρνηση αυτό το Σεπτέμβριο του 2022. Mm-hmm. Αρχικά ανέφερε για ακίνητα αξίας έως 150.000 ευρώ. Αλλά το ανέβασε. Κάναμε μια έρευνα και λέμε ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Ανεβάζει την αξία των ακινήτων στις 200.000 ευρώ, αλλά τον δανεισμό τον περιορίζει σε 150.000 ευρώ. Και με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. 10 έως 16.000 ευρώ ο άγαμος, έως 26.000 ευρώ έγαμος και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Uh-huh. Όταν κάτσαμε να χαρτογραφήσουμε, να δούμε πόσα ακίνητα είναι αυτά τα οποία, μάλλον ποια ακίνητα είναι αυτά τα οποία πληρούν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, το Σεπτέμβριο του 2022 είδαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή 3 στα 10 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, 2 στα 10 σπίτια περίπου, 2 με 3 σπίτια στα δυτικά προάστια. Στον Πειραιά 3 στα 10 σπίτια, νότια, βόρεια και ανατολικά προάστια σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα. Τον ακίνητο, το Σεπτέμβριο του 2022. Είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, κύριε Μπάκα. Λοιπόν, ναι. Και είχαμε πει το εξής κιόλας εμείς. Ότι αυτό τι σημαίνει που βλέπουμε εδώ, βλέπουμε, καθίστε να το εξηγήσουμε. Ότι και αν κάποιος ψάξει να βρει ένα σπίτι, ναι, το οποίο είναι από 75 τετραγωνικά ως 120, με δύο προδωμάτια, άνω του πρώτου ορόφου, με ζητούμενη τιμή πώληση ως 150.000 ευρώ, στο κέντρο της Αθήνας το 2022 είχαμε 36,6%. 3 στα 10. Δηλαδή, ακριβώς. Σε δυτικά προάστια 3 στα 10 και στον Πειραιά σχεδόν 3 στα 10. Τον Ιούλιο του 23, αυτό είχαμε πει και εμείς και ότι θα δούμε ότι θα υπάρχει μια σωρευμένη ζήτηση σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή τεχνιέντος ανέβηκε η ζητούμενη τιμή πώλησης. Άρα αυξήθηκαν οι τιμές. Εννοείται, το είχαμε πει την πρώτη μέρα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε αυξήσεις ζητούμενων τιμών πώλησης λόγω του συγκεκριμένου προγράμματος. Δηλαδή αυτοί που είχαν ζητούμενη τιμή πώλησης 100-120.000. Τα πήγαν 150. Σου λέμε στο όριο του προγράμματος. Άρα αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι λιγότερα από 3 στα 10 σπίτια. Ωραίο. Στα δυτικά προάστια 2 στα 10 σπίτια και στον Πειραιά μόλις 1,5 στα δύσαμε. Στα δυτικά προάστια στον Πειραιά βλέπουμε σχεδόν τη μισή διαθεσιμότητα από ό,τι καταγράφουμε το Σεπτέμβριο του 2022. Άλλο σημαντικότερο στοιχείο όμως είναι και το εξής να πούμε στον κόσμο. Ότι αυτή τη στιγμή το μέσο δάνειο είναι σε 120.000 στην Αττική και στην επαρχία, στην περιφέρεια, 104. Που σημαίνει ότι ο κόσμος που ψάχνει να βρει σπίτια, ψάχνει σπίτια γύρω σε 120 με 130.000 ευρώ και να έχει και μια ιδέα συμμετοχή 20-30 χιλιάρικα μέχρι τα 150 που έχουμε τις διαθεσιμότητες. Κύριε Μπάκα, πείτε μου ξανά πόσα πρέπει να βάλει λοιπόν, ο μόνος του. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε για να δάνει 150.000 ευρώ, ναι, για να φτάσουμε αξία ως 200, ναι, πρέπει να βάλεις 50 χιλιάρικα ο ίδιος. Εάν τα έχεις, συμφωνούμε εδώ. Μα με τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά που θα ακούστε, τα βρω. Ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Ούτε σε ακόμα χειρότερα. Ακούστε τι συμβαίνει. Αν έχω πάρει 150.000 δάνειο και έχω τις 50.000 ευρώ, πάω στις 200. Δηλαδή θέλω 50.000 δικά μου. Ναι. Δεν τα έχω. Πάω στο δανεισμό των 150. Για να πάρω δάνειο 150.000 ευρώ πρέπει να διαθέτω ο ίδιος το 10%. Δηλαδή 15.000. Ας υποθέσουμε ότι τα βρίσκουμε. Εδώ βλέπουμε το εξής όμως. Ότι τα δάνεια που βγάζει η τράπεζα, οι προεγκρίσεις που υπάρχουν, είναι σε 120.000 ευρώ για την Αθήνα και 104.000 ευρώ για την περιφέρεια. Άρα, ακόμα και το σπίτι των 150.000 ευρώ που μιλάμε, μας λείπουν 12.000 ευρώ συμμετοχή και 30-42. Μα κύριε Γιάμαλα, αν είχα 42 χιλιάρικα, θα είχα πάρει σπίτι ήδη το 18, το 19, το 20, το 21 και το 22. Άρα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι ο κόσμος, πρώτον, και δεν έχει σπίτια επειδή έχουν αυξηθεί τεχνιόντως οι ζητούμενες τιμές πώλησης, ενώ παράλληλα οι ίδιοι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, δεν μπορούν με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να πάρουν ένα σπίτι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι από τις 36.544 αιτήσεις, αυτές που φτάνουν στο κισέ της τράπεζας, αυτό μας διαφέρει. Από τις 36.544, ναι, αυτές που φτάνουν στο κισέ της τράπεζας με προέκληση δανείου, ναι, όχι ακόμα αγορά, προέκληση δανείου, είναι 4.706, δηλαδή το 12%. Μία στις 10. Εντάξει, έχει προβληματάκια το πρόγραμμα, παρότι ξεκινάμε με περγαμηνές. Το πρόγραμμα έχει πολλά προβλήματα. Το ένα βασικό θέμα είναι τα συντονιστικά κριτήρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή από 10 έως 16.000. Αν κάποιος μιλάει με μια τράπεζα, θα ξέρει πολύ απλά το εξής. Όταν κάποιος έχει εισόδημα 10 έως 16.000 ευρώ, ο μάξιμου δανεισμός που παίρνει 10.000 ευρώ είναι 70.
Και ο μάξιμο δανεισμό στι 16.000 ευρώ δεν μπορεί να ξεπεράσει τι 112.000 ευρώ. Αφού εάν δεν έχει κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, οτιδήποτε άλλο, εντάξει, είσαι πεντακάθαρο. Τώρα, αν είσαι οικογένεια με 24.000 ευρώ το ανώτερο εισόδημα, θα φτάσει στο μάξιμο σε 150.000 ευρώ. Άρα τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, χρειαζόμαστε να διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να βάλουμε ανθρώπους και των 30.000 ευρώ και των 35.000 ευρώ εισοδήματα μέσα, πρώτον. Δεύτερον, να διευρύνουμε τα ηλικιακά όρια, τι είναι αυτό το 39 ετών, γιατί δεν είναι 45. Μα ο άνθρωπος που είναι 45 χρόνων σήμερα είναι ο 30χρονος οικονομικής κρίσης του 2010, γιατί είναι εκτός. Και τρίτο βασικό στοιχείο που υπάρχει πρόβλημα στην περιφέρεια είναι το εξής. Δεν υπάρχουν σπίτια στον πύργο της Ηλίας, στον νομό Αχαΐας, στην Καλαμάτα που μιλάγα σήμερα. Δεν υπάρχουν σπίτια προς πώληση. Άρα, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στην επαρχία που έχουν οικόπεδα, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που έχουν οικόπεδα, ιδιόκτητα. Για ποιο λόγο δεν δίνει τη δυνατότητα του νέου ανθρώπου να φτιάξει ένα σπίτι καινούριο με 100.000 ευρώ, 120 σε οικόπεδο του πατέρα του και του λες αγοράς το παλιό σπίτι με το ζόρι που είναι 50 χρονών. Δεύτερο στοιχείο. Στην επαρχία, πιο πολλές οικογένειες μένουν σε μονοκατοικίες και έχουν δικαίωμα υψούν. Δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταράτσα του πατέρα και να πάνε να χτίσουν πάνω ένα σπίτι. Για ποιο λόγο δεν του δίνει τη δυνατότητα αυτού του ανθρώπου του νέου να φτιάξει ένα σπίτι πάνω από τους γονείς του, από τη γονική κατοικία, η οποία θα είναι και σπίτι καινούριο, 2023 κατασκευή, 2024, και το βάλουμε στη διαδικασία να αγοράσει ένα σπίτι που είναι τουλάχιστον 43 ετών. Το οποίο δεν χρηματοδοτούμε την ανακαίνιση κιόλα. Δίκιο έχετε. Τι πιθανότητες δίνετε να εισακουστούν οι προτάσεις αυτές? Εγώ θα σας πω, κύριε Γιάννη, ότι εγώ θα δώσω πολλές πιθανότητες. Μας άκουσαν το Σεπτέμβριο του 2022, τότε που κάναμε την πρώτη έρευνα και τους λέγαμε αύξησε το όριο. Τώρα βλέπουν και οι ίδιοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, συζητήσαν στην αρχή για 10.000 δικαιούχους, έγιναν 5. 4.700 κάτι. Συζητάμε για το πρόγραμμα αυτό να αυξηθεί άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα όμως είναι να υπάρχει μια ανταπόκριση στον κόσμο και πραγματικά οι άνθρωποι οι νέοι. Μάμα, να μου λέτε από τις 36.000 αιτήσεις ότι έχουν πάρει προέγκριση 4.000 κάτι. 4.706, οι οποίοι όμως θα πρέπει να βρουν το σπίτι. Δεν έχουμε άλλο πρόβλημα. Πάμε στο πρόβλημα τώρα. Αν βρούμε ένα σπίτι παλιό, κυρία Γιάμαλη, πολλές φορές έχει πολεοδομικά και νομικά προβλήματα. Πολλές φορές κάνουμε και 6 μήνες. Το πρόγραμμα λέει. Άρα ότι ένα δωμάτιο που δεν έχει δηλωθεί σωστά, ένα τζάκι που δεν έχει δηλωθεί. Αν έχει κλέψει και λίγο τον κοινόχρηστο στο χώρο που το έχουμε διαφέρει. Μια βεράντα φορές. Η οποία έχει κατασύκωμα. Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Οπότε, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα σου λέει εντός 2 μηνών, 3 πριν να έχει βρει το σπίτι και το έχει δηλώσει, θα το αγοράσει. Και το σπίτι μπορεί να έχει πρόβλημα. Άρα μπορεί να βρεθεί εκτός του προγράμματος και πάμε πάρα από την αρχή τώρα. Να βρει πάλι το σπίτι, να μην έχει πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι. Πιέζουμε τις τιμές προς τα πάνω τεχνιέντος. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, σας λέω. Δηλαδή σε περιοχές όπως είναι στην Κυψέλη, εμείς τι είδαμε. Είδαμε στην Κυψέλη ότι το 2022 Σεπτέμβριο είχαμε 6 στα 10 σπίτια που εντάσσονται στο πρόγραμμα και τον Ιούλιο του 2023 είναι 3 στα 10 σπίτια. Επιπλέον, στο Εγάλιο ήταν 5 στα 10 σπίτια, τον Ιούλιο του 23 είναι 2 στα 10 σπίτια. Αυτά τα σπίτια δεν πουλήθηκαν. Μην τρελαθούμε. Αυτά τα σπίτια έγινε. Αύξησε με τις τιμές και βγήκαν εκτός προγράμματος. Μάλιστα. Είναι σοβαρό θέμα. Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο σοβαρό, κύριε Μπάκα. Είναι θέμα επιβίωσης. Εγώ επιμένω, όταν φτάνουν να ζητάνε για ένα τριάρι, 6, 7 και 8 κατοστάρικα, λες θα κάνω ένα πράγμα, να μπουν οι νέοι άνθρωποι, να ανοίξουν, να ξεκινήσουν τη ζωή τους και πάλι τους ζητάς να έχουν το 10%. Και άμα, πού θα το βρουν καταρχήν το 10%? Το 10% και για να το βρούμε. Τα 50.000 που θα βρούμε, αυτό δεν καταλαβαίνω. Και το άλλο σημαντικότερο στοιχείο του να ανοίξουμε λίγο τα όρια σε αξίες των ακινήτων, να υπάρξει ουσιαστικά μια αποσυμφόρηση των ετούντων σε συγκεκριμένα ίδια ακινήτων. Δηλαδή, να φτάσουμε στις 200.000 ευρώ δανεισμό, 300.000 ευρώ αξία σπιτιού. Έτσι περιορίζουμε όλα και δημιουργούμε τεχνιέντος μια ζήτηση σε πολύ παλιά σπίτια τα οποία είναι τουλάχιστον 43 ετών. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, εμείς θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Και εγώ θα το παρακολουθώ το ζήτημα. Εσάς είναι και η δουλειά σας. Και εμάς δουλειά μας είναι βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει με τα νίκια και με τα δάνεια και με το αν μπορεί τελικά ένας άνθρωπος να περάσει έξω από τράπεζα. Δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι της τράπεζας, κυρία Γιάννη, ένας νέος άνθρωπος, εάν δεν έχει μόνιμη εργασία, που σημαίνει ένστολος δημόσιο υπάλληλο, ή αν δεν έχει ιδιωτική εργασία, δηλαδή υπάλληλο ιδιωτική επιχείρηση, ο οποίο να είναι τουλάχιστον από 3-4 χρόνια. Και πέμπτο, ο ελεύθερος επαγγελματίας, να ξέρετε από τα στοιχεία που ήταν και από τη ΔΥΠΑ, είναι εκτός. Τουλάχιστον 3%. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate.